Σε μεγάλη ανάγκη, εντάξει, θα δω τι μπορώ να κάνω. Παρακαλώ. Κυρία Σπανού, Δρόσος εδώ. Καλημέρα, συμβαίνει κάτι? Φοβάμαι πως ναι. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες των σπουδαστών σας. Δεν το πιστεύω. Πώς έγινε αυτό? Δεν ξέρω. Θα πάω από εκεί να ζητήσω εξηγήσεις και θα απαιτήσω να σας αποσύρω. Είπα να σας ενημερώσω για τη διαφορά φοιτητές σας. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Καλώς τον. Γιατί το αξίζει. Ρε Άρη. Αν πιάσουν το χαλκιά θα την πληρώσει και η Φέη. Δεν στεναχωριέσαι. Ναι, λυπάμαι. Που έμπλεξε μαζί του. Δηλαδή θεωρείς ότι αυτή η κοπέλα θα μπορούσε ποτέ να κλέψει? Υπό φυσιολογικές συνθήκες όχι, αλλά από τη στιγμή που έμπλεξε με το χαλκιά, μπορεί να την παρέσει. Μάλιστα, αλλά μην είσαι τόσο απόλυτος. Τίποτα δεν έχει αποδειχθεί. Συγγνώμη, έχει βουήξει ολός ο τόπος. Τους βγάλαν τα κανάλια, λέει. Τι άλλο θες για να πιστείς? Μπορείς να μη θυμώνεις, σε παρακαλώ. Όχι, δεν μπορώ. Έχουμε τα δικά μας προβλήματα και ασχολούμαστε τώρα με το χαλκιά. Έλεος πια. Μάλιστα. Τι προβλήματα έχεις εσύ, αγόρι μου? Τι έγινε? Ξέχνα τη συνάντηση με τη μητέρα σου. Γιατί? Ήταν ο Δρόσος στο τηλέφωνο. Η ασφάλεια έχει δώσει τις φωτογραφίες σας στη δημοσιότητα. Μα δεν το πιστεύω. Μα πώς το κάναν χωρίς να είναι σίγουροι? Δεν ξέρω, αλλά ο Δρόσος θα μάθει και θα μας πει. Συγγνώμη. Τι είπανε, καταζητούνται δύο εγκληματίες και δείξαν τις φωτογραφίες μας στην τηλεόραση. Έλα, αγαπημένα. Σταυρό, καταλαβαίνεις, έχουμε γίνει ξεφτύλα στο Πανελλήνιο. Μας βλέπουν σαν ληστές, σαν δολοφόνους. Ναι, δεν είμαστε όμως. Οπότε ας μείνουμε ψυχραιμοί. Εγώ δεν μπορώ να είμαι ψυχραιμή, δεν αντέχω άλλο. Φέη, το ήξερες πολύ καλά ότι θα μπλεχούμε σε περιπέτειες και όμως με ακολούθησες. Ναι, γιατί σ' αγαπάω, γιατί δεν ήθελα να σ' αφήσω μόνο σου. Αλλά δεν περίμενα ότι θα συμβούν όλα αυτά. Από τότε που είμαστε μαζί, εγώ περίμενα ότι θα είμαστε ευτυχισμένοι. Συγγνώμη. Ηρεμήστε. Από τη στιγμή που είσαστε αθώοι, θα αποδειχτεί. Πότε? Μετά από χρόνια? Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Ο Δρόσος θα ζητήσει να αποσυρθούν οι φωτογραφίες. Μην το βάζετε κάτω, βρε παιδιά. Δεν θέλω να σας βλέπω έτσι. Ωραία, η κατάσταση είναι δύσκολη. Αλλά θα παλέψουμε και θα τα καταφέρουμε. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Άρη, τι συμβαίνει? Θες να μου πεις δηλαδή ότι τα λεφτά που σου δίνουμε εμείς δεν σου φτάνουν? Άρη, με αυτά τα λεφτά που σου δίνουμε ζει ζευγάρι κανονικά. Πληρώνει το φαγητό του, πληρώνει το ενίκιο του, πληρώνει το ρεύμα του. Και εσύ τα ξοδεύεις μόνο σε ρούχα και διασκέδαση. Δεν λέω αυτό. Απλά γιατί να με χαρτζηλικώνετε όταν ο παππούς μου έχει αφήσει τόσα λεφτά? Ο παππούς τα άφησε υπό έναν όρο. Ναι, να γίνω 25, αλλά δεν μπορώ να περιμένω. Είναι δικά μου τα λεφτά. Και τι θες τώρα δηλαδή? Να σου δώσουμε 12 εκατομμύρια ευρώ για να τα σκορπάς από εδώ και από εκεί? Να τα διαχειρίζουμε, να είμαι ανεξάρτητος. Πώς το λένε? Α, αυτό σημαίνει για σένα ανεξάρτητος? Να ζεις με τα λεφτά του παππού? Γιατί όχι? Αγόρι μου, με τα μυαλά που έχεις, ούτε στα 25 σου δεν πρόκειται να σου δώσω τα λεφτά. Αν θες να το παίξεις ανεξάρτητος, στάσου στα πόδια σου, βρες μια δουλειά, βγάλε τα έξοδά σου, φτιάξε το μέλλον σου και έλα να μου το πεις. Πώς θα ζεις δηλαδή, με τα λεφτά του παππού? Όχι. Κάποια στιγμή θα βγάλω δικά μου, αλλά μέχρι τότε... Μέχρι τότε, να σου δώσουμε 12 εκατομμύρια ευρώ για να περνάς, έτσι? Άρη, όπως καταλαβαίνεις, δεν είσαι αρκετά όρημος για να διαχειριστείς τόσα χρήματα, οπότε τέρμα η συζήτηση. Μαμά, δεν τα ζήτησα όλα καταρχήν, εντάξει? Ένα ποσό να μπορώ να κινούμε. Τι ποσό? 100-150 χιλιάρικα. Α, μόνο. Θα σε επιστρέψω, ρε Μανουλέ, μόλις και... Ξέχνα το. Θα προσέχω, στο υπόσχομαι. Άρη, τα λεφτά δεν πρόκειται να τα πειράξω. Οπότε θα σταματήσουμε εδώ τη συζήτηση.